Χαίρετε. Ένα σύντομο βίντεο όπου με αφορμή ημέρες οι οποίες είναι κρύες, βροχερές, ακατάλληλες για προπονήσεις σε εξωτερικό χώρο, τις έχουμε ως ευκαιρία, τώρα βέβαια λίγο έκοψε η βροχή, αλλά από όσο μπορείτε να παρατηρήσετε, τέτοιες μέρες ο κόσμος μένει στα σπίτια του. Έτσι. Γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μέρες και τι σχέση έχει αυτό με τον τίτλο που γράφω σχετικά με την αυτοπεποίθηση, να διώξουμε τις αμφιβολίες για τον εαυτό μας, επειδή με ρωτήσατε προχθές στις ερωτοαπαντήσεις. Ο λόγος είναι ο εξής. Όταν κάνεις το κάτι παραπάνω από το κοινωνικό σύνολο, όταν κάνεις κάτι παραπάνω, όταν επιμένεις, όταν όλοι οι άλλοι σταματάνε, δηλαδή είδανε λίγο βροχή, κρύφτηκαν στο σπίτι τους. Έτσι, σου λέει, πού να πάω τώρα, με αυτόν τον καιρό. Όταν εσύ όλο αυτό το κλείνεις, το κόβεις, το σταματάς, μπλοκάρεις μέσα στον εγκέφαλό σου αυτά που θέλουν να σε σταματήσουνε, και να σε κρατήσουν στο σπίτι, τότε επειδή θα ξεχωρίσεις από όλους τους άλλους, από την πράξη σου, όχι γενικά και αόριστα, δεν είπαμε ότι είσαι κάτι ξεχωριστό, αλλά στην πράξη εσύ είσαι περισσότερο από τη μάζα. Κυριολεκτικά αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εκεί που οι άλλοι σταματούν, εκεί που οι άλλοι βρίσκουν αφορμές στο να μην κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, δηλαδή την καθημερινή προπόνησή τους, εσύ ξεπερνάς όλα αυτά τα δεν θέλω, δεν πρέπει, δεν κάνει και όλα και οτιδήποτε άλλο και προχωράς σε αυτό που είναι να γίνει. Έτσι θα φύγουν όλες οι αμφιβολίες για σένα, διότι στην πράξη αποδεικνύεις το ποιος είσαι και το ότι ξεχωρίζεις μέσα στο σύνολο. Αυτό θα σου δώσει αυτοπεποίθηση, όχι μόνο στην προπόνηση, και στη ζωή σου γενικότερα, γιατί θα ξέρεις ότι αν βάλεις ένα στόχο ανεξαρτήτως των συνθήκων, ανεξαρτήτως των δυσκολιών, ανεξαρτήτως των εμποδίων που μπορεί να σου βάλουνε, εσύ θα τα καταφέρεις, θα είσαι εκεί. Για τους άλλους μπορεί να μην ισχύει, για εσένα όμως θα ξέρεις. Οι αμφιβολίες φεύγουν στην πράξη. Οι αμφιβολίες φεύγουν με τον ιδρώτα και τον κόπο. Μην περιμένετε καθισμένοι στο σπίτι σας να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας. Καλή δύναμη σε όλους.